Τώρα, παιδιά, για τη μασονία, ούτε θέλω να μπω, ούτε θέλω να συζητήσω. Τα έχω πει και σε εκπομπές μου, δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά. Καταδικάζω τη μασονία, αφού την καταδικάζει η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν θα μπω στην διαδικασία εγώ να τα σχολιάσω. Όταν το καταδικάζει η Εκκλησία μου, εγώ τι να πω τώρα. Έτσι. Όποιος μπαίνει εκεί μέσα είναι εκτός Εκκλησίας. Άρα εκτός ελληνικής λύσης. Απλά πράγματα είναι. Διότι είμαι θα Ορθόδοξη. Και σε όποιον αρέσουμε, ρε παιδί, τι να κάνουμε τώρα. Πηγαίνετε στα υποκομματίδια. Για να καταλάβετε που ζείτε, κάνετε μεγάλους και τρανούς, κάτι απολυφάδια γράμματα, κάτι σούργελα του διαδικτύου, τα οποία παίρνουν ένα χιλιάρικο για να προμοτάρουν ή για να βρίσουν κάποιους. Και πολλοί είπα χιλιάρικο. Κάνουν βίντεο, τρόμαξε, χτύπησε, λιάνισε, πετσόκοψε, φάπες. Κακαλή μαλλία λένε στο χωριό μου. Το λέω τσωμά. Από βόδια τα οποία νομίζουν ότι κάνουν δουλειά. Πρόκειται περί μοσχαριών. Επειδή παίρνουν 500 ευρώ σανό για να τα γράφουν και να τα κάνουν και τα κάνουν. Τι να ασχοληθώ, ρε παιδιά, με αυτά τα σαπρόφυτα, τα παράσιτα, τα σούργελα. Τι να ασχοληθώ. Η ποιότητα αυτών των ανθρώπων είναι κατημάς. Σας το λέω, κατημάς. Βόθρος. Ο βόθρος του διαδικτύου του πατριωτικού δίθεν χώρου. Όχι όλοι. Αλλά πολλοί εξ αυτών αργυρώνητοι, οι οποίοι τα παίρνουν για να δημιουργούν πρόβλημα. Η δουλειά τους είναι αυτή. Κατημάς κανονικός. Να εργάζεσαι, ρε παιδιά, τώρα είστε με τα καλά σας, μωρέ. Αφήστε με τώρα, να έρθει ο στόμα μου. Άσε, μωρέ, τώρα. Να εργάζεσαι εναντίον του μοναδικού πατριωτικού κόμματος όλη μέρα. Άμα είσαι σε άλλο payroll. Έτσι γίνεται. Εφού είσαι πατριώτης, εσύ. Ναι, αλλά είναι και το payroll. Ναι, αυτά τα payroll μας έχουν φάει. Και έχουν βγει ένα σωρό φιντάνια, ρε παιδιά. Τι να το